Επ. Τι λέει. Μα για τα μάξι, ωραίο. Θα ήθελα, αλλά. Καλά, εσύ. Καλά, καλά, ωραία. Ωραία. Τζουκ, ε. Τζουκ. Βασικά, Γιάννη Στέφου. Γκουρού των Αλέξανδρο Δήμο. Τι λέει. Καλά, φίλε, εσύ. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη παρέα. Νομίζω. Καλά, θα μπορούσα να έχουν καλύτερη μέρα όμως σήμερα. Σίγουρα. Όχι, παρέα είναι ωραία. Δεν θα μπορούσε να πάει κάτι χειρότερα σήμερα. Όχι, όλα καλά θα πάνε. Θα φάμε και κάποια. Κάποιου τόνου βροχή, θα κάνουμε τις βόλτες μας. Μπορεί να μην κάνουμε ό,τι θέλαμε από την αρχή. Αλλά νομίζω θα περάσουμε ωραία. Σίγουρα. Και έχουμε ωραία μάξη σήμερα. Είσαι ο πρώτος που το έκανε το review, έτσι. Ναι, όταν είχε πρωτοβγεί. Το είχα οδηγήσει στην Αθήνα. Όχι για πάρα πολύ βέβαια. Αλλά από την αρχή κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Σε σώπα. Ναι. Κάτι γίνεται εδώ. Βέβαια, μετά συνέβησαν διάφορα πράγματα στην κατηγορία. Από όταν είχε βγει ήταν κάτι πολύ μπαμ, ρε παιδί μου. Ήταν ένα τζουκ που το κοιτούσε στο προηγούμενο και έλεγε. Ή το αγαπούσε ή δεν το αγαπούσε. Ήταν τα δύο άκρα. Και βγήκε αυτό και ήρθε και. Επίσης το αγαπάς ή δεν το αγαπάς. Αλλά ήρθε και πιάσε πιο πολύ κόσμο στη μεριά του το αγαπάς. Ναι, ισχύει. Και εδώ το είδα από κοντά, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Γιατί ήταν αυτοκίνητο που έφερε, ρε παιδί μου, πιο σύγχρονη σχεδίαση, κάτι τελείως διαφορετικό στην κατηγορία από όλο αυτό. Και μετά βγήκε το πεζό και το πούμα. Και λίγο ξανακατέθηκε η τράπουλα που όμως ακόμη και μετά από τα δύο αυτοκίνητα. Το Τζουκ είναι ένα αυτοκίνητο που, αν θες κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, σίγουρα πρέπει να το κοιτάξεις. Και αυτό μου είχε αρέσει από την αρχή σε αυτό το αυτοκίνητο. Πολύ φιλικό. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Δηλαδή, μόλις πήγα και το πήρα από την αντιπροσωπεία, μπήκα μέσα και ένιωσα πολύ οικία. Ότι είναι δικό σου. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι ωραίο. Και ξέρεις τι μ' αρέσει που γενικότερα έχει ωραία γλυκά ποιοτικά. Δηλαδή, αυτή ποια έκδοση δεν είναι η βασική. Αυτή είναι η πιο πλούσια. Πρέπει να είναι τέκνα, πώς τη λένε αυτή. Ναι, ναι, ναι. Έχει εδώ δέρμα δηλαδή στην κονσόλα. Έχει ωραίες μαλακές επενδύσεις εδώ πάνω, ωραίες πόρτες και εδώ δέρμα. Έχει φωτισμό εδώ μέσα που βλέπω, ατμοσφαιρικό. Δηλαδή αυτά, σε τζουκ για μένα, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν φεύγει αυτό από την Ισανίλα που ήξερες κάποτε. Και το γιαπωνέζικο το. Μπράβο, είναι ευρωπαϊκό. Καλά, ευρωπαϊκό είναι αυτό. Ευρωπαϊκό, ναι, απλά σαν τίτλος εννοώ. Ωραίο και ωραίο τιμονάκι, έτσι κοφτό από κάτω, μεγάλη οθόνη εδώ. Σπορ έχει αυτές εδώ τις επιφάνειες, τις ραφές, ξέρω εγώ, που δίνουν έτσι μια άλλη αισθητική. Και η μεγαλύτερη μαγιά, ξέρεις ποια είναι, φίλε, αυτή εδώ. Racing, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, προσκέπαλο μέσα στο κάθισμα, που μπορεί για τους πίσω να είναι, ρε παιδί μου, μια τεράστια ασπίδα και να κόβει όλη την οπτική για μπροστά. Αλλά όταν είσαι εσύ όμως η μεριά του μπροστινού καθίσματος. Και το απολαμβάνεις κιόλας. Δηλαδή, και για SUV, και τα πλευρικά. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Καρμπονάκι ψεύτικο εδώ. Στις ποτηροθήκες και εδώ στο ταμπλό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις τι κάρμπον να το κάνεις στο τζουκ. Οπότε αυτά όλα δίνουν, ρε παιδί μου, πιο σπορ χαρακτήρα σε ένα αυτοκίνητο που εντάξει, τώρα τα SUV, τι σπορ να πεις ότι μπορεί να είναι ένα SUV. Πάμε βολτά. Και δεν πάμε. Μέσα πολύ ωραίο. Ειδικά το βράδυ. Χθες το βράδυ έκανα μία βόλτα και. Μου άρεσε, ρε παιδί μου. Το βράδυ, ο φωτισμός του μέσα ήταν εντυπωσιακό. Ακόμη και το. Και η οθόνη που έχει τα. Υπάρχουν τα αναλογικά, τα κλασικά, τα στροφόμετρα και τα οχυρομετρητής, αλλά υπάρχει και η οθονίτσα μέσα που δουλεύει. Είναι τεράστια μέσα. Τεράστια είναι η οθόνη. Είναι πιο μεγάλες που είναι σε αναλογικό πίνακα. Εντάξει, μετά βγαίνουν τα ψηφιακά, ρε παιδί μου, που έχει Peugeot ή Ford κτλ. Που είναι όλο full digital. Αλλά αυτό που με κλασικά αναλογικά όργανα και έχει μια πολύ μεγάλη οθόνη και είναι και έγχρωμη εδώ από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Μας χαλάσω λίγο εδώ τη θέση οδήγηση. Φυσικά. Ωραία. Έχει ένα τζουκ μέσα. Τώρα αυτό σκεφτόμουν. Δεν πρέπει να έχω μπει με αυτοκίνητο εδώ μέσα. Όντως. Μπήκα μια φορά πολύ παλιά. Περίμενε. Νομίζω έχω δει βίντεο σου με 500 άκια. Α, ναι, ρε, ναι, 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 ναι. Σε διάβασα. Να σου πω κάτι, αυτό έχει όμως και μπορεί και 3 χρόνια που είχε γίνει. Δεν έχει σημασία. Και είχαμε μπει τότε, θυμάμαι, ναι, ήταν και μέρα ωραία, είχε και κάρτ. Και πρακτικά κλείσαμε την πίστα τα παιδιά. Δηλαδή μπήκα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πολύ συμπιεσμένα. Θα είχε και σήμερα κάρτα. Και δεν το θυμόμουν τόσο ότι είχα μπει. Ήταν αμέσως πολύ θαραλέος. Να κάνω κάρτα με βροχή. Πρέπει να είμαι αδιάβροχος για να κάνω κάρτα με βροχή. Έχει θαραλέως. Εμένα, να σου πω τι δεν μου άρεσε από το αυτοκίνητο. Αυτό. Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου το πρωί που ερχόμουν, τέλος πάντων, για να κάνω τα πλάνα. Δεν μου άρεσε καθόλου το σύστημα το ESP που έχει. Γιατί. Εντάξει, επίσης και σε μέρα με βρεγμένο τώρα. Εσύ και το ένιωσες να δουλεύεις συνέχεια. Ναι. Επικίνδυνο
Για την πίστα εννοείς, τώρα, COVID. Επικίνδυνο μπορεί να είμαι υπερβολικός. Όχι για την πίστα. Στο δρόμο, ας πούμε, έβγαινα σε ένα εσάκι με συνεχόμενες στροφές, οι οποίες κάτω γλιστρούσε ο δρόμος. Προφανώς και με τη βροχή ακόμη παραπάνω. Δεν έκανε κάτι. Ενώ ήταν ενεργοποιημένο, το μόνο που έκανε, σε έκανε να πηγαίνεις απέναντι. Δηλαδή με έβγαζε εκτός. Επίσης, τρομακτικό είναι το σύστημα το οποίο έχει σε περίπτωση που βγαίνεις από τη λωρίδα. Αν δεν βγάλεις φλάς και βγεις από τη λωρίδα του δρόμου, σε βάζει μέσα. Αν το έχεις ενεργοποιημένο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο λειτουργίες. Η μία λειτουργία είναι να το έχεις ενεργοποιημένο, το οποίο αν δεν βγάλεις φλάς και βγεις στην αντίθετη λωρίδα, σε βάζει μέσα, φρενάρει, αλλά φρενάρει επικίνδυνα. Αυτό είναι απότομα. Το είχα δει αυτό και στη Mercedes, στην A-Class. Και είναι μια λωρίδα εκεί που τέλος πάντων περνάω κάθε μέρα εκείνη τη λωρίδα. Εντάξει, άνθρωπος είμαι, καμιά φορά δεν θα ανάψω λίγο φλάς, δεν είμαι ρομπότ. Okay. Και αυτό που έκανα όταν πήγα να βγω, σε έξοδο τώρα μιλάμε, από τον αυτοκινητόδρομο στην έξοδο, έκανα αυτό. Τι κάνεις! Ο πίσω, ξέρω εγώ τι θα γίνει τώρα. Να πάω λίγο πιο ζωηρά. Οι άλλοι πάνε λίγο ζωηρά, αλλά αν πάμε πολύ ζωηρά, γιατί δεν θέλω να κάνω το αυτοκίνητο πάντα. Ναι, λίγο νόμο. Όχι βόλτα. Επίσης, η δεύτερη λειτουργία αυτού του συστήματος, απλά δεν το έχει ενεργοποιημένο, αλλά στην ουσία αυτό δεν απομονώνει ποτέ οριστικά από το αυτοκίνητο. Δονείται το τιμόνι σου, χτυπάει και ο προειδοποιητικός ήχος ο οποίος έχει και έτσι επαναφέρει το αυτοκίνητο μόνο σου. Αυτό είναι ok, είναι ωραίο, αλλά το άλλο είναι λίγο τρομακτικό. Ο κινητήρας αυτός είναι ο μοναδικός που φοράει το τζουκ, έτσι. Δηλαδή είναι 1000 turbo, 117 ύπη. Είναι αυτός που φοράει το γρήγορο μίκρα, να το πούμε αυτό. Και, ναι, σωστά. Είναι δύο... ακόμη αυτή η έκδοση είναι... του μίκρα. Υπάρχει. Ναι. 2000 που έχει το μίκρα. Εδώ είναι ένας. Αυτός είναι ο δεύτερος, ο ισχυρότερος. Και αυτός ο κινητήρας δεν είναι αυτός που φοράει η έκδοση των 100 ύπων. Η έκδοση των 117 είναι άλλο μοτέρ. Είναι στην συνεργασία με την Daimler, με τη Mercedes. Και είναι αυτό το μοτέρ που έχει και η Mercedes. Των 117 ύπων. Και αυτός εδώ ο κινητήρας. Δυνατότητα να βάλεις ή αυτόματο σασμάκι βοτίων ή χειροκίνητο. Έχει αυτόματο χειροκίνητο, εδώ είναι χειροκίνητο. Χειροκίνητο είναι εξάρι. Σωστά. Ενώ ο άλλος κινητήρας που φοράει το μικρό 100 άλογα είναι πεντάρι. Και δεν είναι επίσημο, αλλά υπάρχουν φήμες και ενδείξεις τουλάχιστον ότι θα έρθει και υβριδικό. Είναι ένα αυτοκίνητο νομίζω που έχει και ένδειξη. Λέει Τετάρτη τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να βάλω Τετάρτη γιατί πάμε αργά, αλλά σε βοηθάει να πας και οικονομικά. Τι κατανάλωση έχεις δει? Αυτό ήθελα να σου πω ότι η κατανάλωση που είδα εγώ μικρά ήταν στο 4,9. Ναι. Μικρά λέγοντας το είχα από χθες μέχρι σήμερα έτσι ότι φίλε, εγώ για να το οδηγήσω αυτό με 4,9. Εγώ έκανα ό,τι μου έλεγε. Πρέπει να κάτσω τώρα μισή ώρα έτσι. θα σου πω πόσο έχει μετά, θα δούμε λίγο πόσο έχει κατανάλωση εντός πίστας. Που είναι... Πού είναι, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσουμε. Κάτσε τώρα που το έχω ένα από το τιμόνι, θα πατήσω, θα βγουν οι λογοθαριστήρες. Όταν το είχα οδηγήσει, πέρα από το κομμάτι με τα γυρίσματα, που εντάξει, εκεί δεν μπορεί να οδηγήσει οικονομικά με κανένα περίπτωση, σταματάς, ξεκινάς, κατεβαίνεις, ανεβαίνεις. Στην καθημερινότητα που το είχα οδηγήσει μέσα στην Αθήνα, δεν μου φάνηκε ότι καίει πάρα πολύ σαν αυτοκίνητο. Δηλαδή, αυτό το αγόρι θα βλέπει 5,5, 6 λίτρα, μιλώ για μεικτή χρήση πάντα, και χωρίς να σκεφτείς να πας οικονομικά απαραίτητα. Σε μια καθημερινή απλή διαδικασία, μια μετακίνηση. Και στον ανοιχτό δρόμο πιστεύω ότι αν σκέτο θα είναι θαύμα. Είναι πολύ καλό, ναι. Απλά, δηλαδή το αυτοκίνητο είναι πραγματικά για μένα εκπληκτικό, θεωρώ, γιατί καταλάβει ότι προσδίδει καμία εικόνα, πώς θα το πω, δεν σου δείχνει ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι χιλιάρι με τίποτα. Όχι, ούτε καν. Εγώ τώρα κοιτάω λίγο και του καθρέφτε που είναι λίγο μεγάλη. Και πίσω η αρτότητα από τον τζάμι πίσω είναι ναι, μεν οκ, βλέπει δηλαδή, αλλά νιώθει ότι είσαι σε κουπέρε, παιδί μου. Δεν έχει το τεράστιο μπαρμπρίζ πίσω με την αρτότητα. Αλλά για να συνεχίσουμε αυτό που έλεγε για το χιλιάρι, τώρα σκοίτα, πάω με τρίτη και 30. Περιμένω. Φεύγει. Δηλαδή πήρε. Εντάξει, κάνει ένα κενό, είχα και 1000 στροφέ, αλλά. Για χιλιάρι αυτοκίνητο, για ένα σκάφος SUV, έστω και μικρό SUV, να σου πω όμως κάτι, όλοι οι χιλιάριδες πλέον έχουν βγει στην αγορά. Έχει και άλλα μοντέλα που είναι χιλιάρια. Η Kia, 120 άλογα, το Stonic, το Hyundai, το Kona. Εκπληκτικός κινητήρας. Το C-Energy, η Akenta, η Nikon Ecta και η Nikon Ecta
Τέκνα, δηλαδή Τέκνα Νικονέκτα. Αυτή, αυτή ποια είναι. Αυτή είναι Νικονέκτα. Νομίζω... Οι ξεκινάνε από 17.900, 18.900 αντίστοιχα, η επόμενη 20.900 αντίστοιχα και 21.900 που έχει αυτή που έχουμε εμείς. Είναι μέσα στον ανταγωνισμό η τιμή ούτως ή άλλως, ναι. Αυτή πόσο έχει? 21.900. Νομίζω πως δεν θα το παίρνω αυτή την έκδοση. Θα επέλεγα μια πιο φτωχή. Λίγο πιο φτωχή, ναι. Ναι, γιατί... Γιατί δεν έχει... Έχεις παραπάνω πράγματα από όσο θα χρειαστείς. Ναι, και μήπως... Μπαίνεις σε χωράφια από άλλα μοντέλα μετά. Ναι. Άποψή μου. Όταν το είχα πάρει την πρώτη φορά, ξέρεις τι πρέπει να μοιάζουν αυτά? Τα spinner, ρε, τα θυμάσαι? Όντως, όντως. Επειδή έχω ένα στο γραφείο που είναι ακριβώς τέτοιο σχήμα, το τετράγωνο, μου θύμισε αυτό μόλις το είδα και λέω, το σπινεράκι μου, ρε φίλε, να το. Ολόιδιο. Το έχω για το άγχος, ξέρεις, καμιά φορά στο μοντάζ, μέχρι να κάνει render. Το γυρνά. Τι μου αρέσει το Juke? Αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό, δηλαδή όταν δω ένα Juke στο δρόμο, μ' αρέσει αυτό το LED. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και αυτό είναι πράγματα που τα παιδί μου το προηγούμενο μοντέλο και τα πήγανε δύο επίπεδα πιο μακριά, όχι ένα. Έχεις πολύ εντυπωσιασμό εδώ να δείξεις, να κάνεις, να κάνεις. Και αυτό είναι λίγο κλασικό. Για την άποψή μου τουλάχιστον είναι πιο κλασικό. Μ' αρέσει όμως ένα αυτοκίνητο γιατί είναι πολύ τολμηρό. Εγώ αυτό με κέρδισε στο Juke. Ότι βγήκαν και κάνουν ένα αυτοκίνητο που ήταν τολμηρό στην αρχή, αλλά πιο. Ίσως πιο. Τραβηγμένο από την εποχή. Μην πω επικίνδυνο, είναι ναι, κακή λέξη. Στο να τραβήξει κόσμο ενώ επικίνδυνο, δηλαδή δεν θα τραβούσες πολύ κόσμο για να ανασιάσεις ένα αυτοκίνητο, γιατί πάντα θα υπάρχουν και οι haters που λέμε. Αυτό το αυτοκίνητο, παρότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, έχει καταφέρει ότι πήρε άτομα που δεν τους άρεσε το προηγούμενο Juke, εμένα για παράδειγμα, και αυτό μου αρέσει. Και πίσω, η άλλη μαγκιά πίσω, ένα να σου δείξω, είναι αυτή εδώ. Okay. Είναι τελείως τετράγωνο. Μ' αρέσει. Κάθεσε εδώ, ρε παιδί μου, βάζει το καφέ σου. Και εδώ, κοίτα. Εδώ, φίλε, μπορεί να ράξεις, να ανοίξεις ακόμη και ένα τάπερ και να φας. Αλλά πέρα από την πλάκα, επίσης αυτό που μου σου αρέσει, εμένα, στα γούστα μου, είναι αυτό εδώ. Το βλέπεις. Κάνει και αυτό επάνω στην οροφή και κάνει και αυτό την αρδομή που γυρνάει περίεργα. Δεν είναι κάτι που βλέπεις ένα SUV, ρε παιδί μου. Αυτό θα μπορούσε να βγαίνει σε ένα αυτοκίνητο που ήταν hot hatch. Ή ξέρω κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Σε SUV τώρα αρδομή στην πτερίγια που είναι εδώ διαφορετικά και είναι αρκετά μεγάλη αρδομή. Δεν είναι μικρή, δηλαδή άμα την κοιτάξει, είναι τόση. Είναι ωραία. Και μ' αρέσει αυτό εδώ. Αυτό, ρε παιδί μου, εδώ που βγαίνει αρδομή και είναι μάλιστα και λίγο πιο σηκωμένη από την καμπύλη που κάνει εδώ. Και αυτό το κομμάτι εδώ, υπό κάποιε γωνίε, άμα το κοιτάξει. Πέρα από ότι είναι η απόλυτη γιαπωνεζίλα, ρε παιδί μου, σαν design, okay. Είναι δυναμικό. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει για να βλέπω σε ένα αυτοκίνητο που. Εντάξει, τώρα ένα SUV. Θυμίζει λίγο μίκρα. Έλα, ρε, ίδιο είναι. Τι μου θυμίζει λίγο μίκρα. είναι ένα μίκρα, το οποίο όμως δεν είναι ένα μίκρα. Δηλαδή πήραν στοιχεία από το μίκρα που ήταν κάπως διαφορετικά. Δηλαδή τα φώτα, εδώ αυτό το κομμάτι στη μέση που φαίνεται σαν. Δεν ξέρω, φούσκωμα, πες το όπως θες. Αυτό είναι μίκρα. Αυτό ξεκάθαρο μίκρα. Όμως είναι στοιχεία που τα έχει στο DNA της η μάρκα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς αυτά να κάνεις ένα αυτοκίνητο και να μην τα έχεις. Πάρε ένα Audi. Όλα τα Audi, ρε φίλε, είναι ίδια. Όλα είναι ίδια. Βάλτε τα μπροστά, αλλά μπροστά ξέρεις ακριβώς η ίδια στη σειρά. Δεν θα καταλάβεις ποιο είναι πιο, άμα δεν είσαι κάποιος που ασχολείται με αυτό το πράγμα πολύ έντονα, όπως εσύ για παράδειγμα. Εσύ. Και αυτά είναι ωραία, κοίτα. Τα φτεράκια εδώ δίνουν αυτό το. Όπα. Έλα να δεις. Κοίτα, εδώ, ναι, είναι ωραίο, αλλά κοίτα, έχει ένα κενό. Βλέπεις. Είναι... Το οποίο εντάξει, θα μου πεις αυτό με κλείψει είναι. Αλλά ρε φίλε, γιατί να έχει κενό εδώ τώρα αυτό. Λεπτομέρειες θα μου πεις. Βόλτα κάναμε, Γρήγορη. Γρήγορη, κάναμε μια έτσι ζωηρή, ρε παιδί μου, στο γύρισμα. Τώρα θέλω να κάνουμε και επαγγελματική ζωηρή, Γρήγορη. Επαγγελματική. Να βάλω και το κράνος μου. Να κάνω εγώ μια βόλτα. Γρήγορη. Δεν κάνεις. Γιατί εγώ στραβά βίντεο. Κάνω στραβά βίντεο εγώ. Ναι, παίξε. Κοίτα. Άσχετο. Είπαμε διάφορα τώρα. Ξέρω εγώ που βλέπω, εγώ κολλάω. Αυτό. Κρυφό χερούλι. Το οποίο το είχε κάνει πρώτο πιο η Αλφα Ρωμαίο. Στην 147.
και το Λεόν το είχε βγάλει πιο μετά. Νομίζω πρώτα το είχε βγάλει Αλφα Ρωμαίο, μετά το είχε βγάλει το Λεόν και τώρα φίλε τα μισά αυτοκίνητα έχουν κρυφαχερούλια. Το οποίο εγώ δεν το κατακρίνω, μου αρέσει. Δηλαδή μου αρέσει να φαίνεται εδώ. Από μακριά το απλά ξέρει σε ποιο αυτοκίνητο είναι πολύ άκυρο στο το κέντρο το CHR. Είναι, πρέπει να έχει δύο αγκώνε για να το ανοίξει το. Γιατί είναι κάπω. Άμα δει, θα το καταλάβει πώ είναι. Επίση το CHR είναι πολύ αποκλειστικό πίσω από κάτι. Ενώ αυτό δεν σου. Ναι, ρε φίλε, έχει πιο μικρά παράθυρα, πιο χαμηλή οροφή. Ενώ είναι μεγαλύτερο αυτοκίνητο το CHR από αυτό. Είναι μισή κατηγορία πάνω. Είναι πιο στενάχρονο. Και αυτό το αυτοκίνητο πίσω, αυτό που κάνανε σε σχέση με το προηγούμενο. Τώρα φεύγουμε πολύ από το θέμα, αλλά αυτό το αυτοκίνητο, σαν καινούριο Juke, σε σχέση με το προηγούμενο Juke, έχει κερδίσει πάρα πολύ χώρο πίσω. Δηλαδή, άτομα που είχαν οικογένεια, που πήραν το Juke και κάναν οικογένεια με το προηγούμενο, είχαν πρόβλημα μετά. Και αυτά τα άτομα σήμερα, άμα πάρουν ένα Juke καινούριο, θα δουν ότι είναι πολύ πιο άνετο από το προηγούμενο. Και δεν το λέω μόνο σαν χώρους, έχεις και πιο πολύ χώρο και στα πόδια σου και στο κεφάλι και όλα αυτά. Είναι και πιο φαρδί. Γενικότερα είναι πιο άνετο αυτοκίνητο από ό,τι πριν. Τώρα είναι και τσάντα μου πίσω για τα πράγματά μου, αλλά καταλαβαίνεις. Να κάτσε να μπω να κάνω και το μοντέλο. Δηλαδή, δες τώρα. Καλά, εγώ τώρα δεν είμαι καλά ψηλός, αλλά δες εδώ χώρο που έχω. Ναι. Κάθεσαι άνετα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Πιο πολύ κεφάλι βλέπεις επάνω. Δηλαδή, πίσω για ένα παιδί ή ακόμα και έναν ενήλικα που θα χρειαστεί να μπει, να πάει με την παρέα του κάπου και να βάλεις πίσω 2-3 άτομα. Γιατί και 3 μπορεί να βάλεις πίσω. Δεν θα έχεις θέμα. Αλλά είναι αυτό που είπα πριν, ξέρεις εδώ. Καφέδες. Κοίτα εδώ αυτό. Σε κόβει, ναι, ρε, σε κόβει. Σε κόβει. Εντάξει, οκ. Και κάτι ακόμα που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλα τα Nissan. Δες εδώ. Πας, ρε παιδί μου, το λερώνεις το αυτοκίνητο, το λασπώνεις απ' έξω κτλ. Και ανοίγεις την πόρτα όταν βγαίνεις. Και όταν βγαίνεις. Δεν λερώνεσαι. Που είναι πολύ καλό. Άντε, δίγατο. Ναι. Γρήγορα, ε. Πάμε λίγο στο διαγωνιστικό κομμάτι. Αν και σήμερα είναι ένα car review το οποίο έχει πάει πραγματικά πολύ τραγικά χάλια. Ωστόσο, θα κάνω ένα γρήγορο γύρο στην πίστα, έστω και υπό συνθήκες βροχής, για να δούμε τι πραγματικά μπορεί να κάνει το Nissan Juke. Για να τον χρονομετρήσουμε, να δούμε τι θα κάνει. Το Nissan Juke λοιπόν στην πίστα, είτε με βροχή είτε χωρίς βροχή, είναι απολαυστικό πραγματικά. Δεν περίμενα ότι θα μπορείς να οδηγήσεις έτσι υπό βροχή ένα αυτοκίνητο πολιτικό στην πίστα. Ωστόσο, για να δούμε τι χρόνο θα κάνουμε. Τα φρένα είναι πραγματικά τέλεια, το στρίψιμο είναι μοναδικό. Στη σπορ χαρτογράφηση την οποία έχω επιλέξει, νομίζω ότι ο αυτοκίνητος σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι τόσο ωραίο όσο είναι στη στάνταρ επιλογή. Θέλω να ψάξω λίγο και θα αφήσω σχόλια από κάτω για το τι αλλάζει σε αυτές τις δύο χαρτογραφήσεις. Ωστόσο, πραγματικά, όταν το είχα το αυτοκίνητο στη στάνταρ ρύθμιση, δούλευε πραγματικά πάρα πολύ καλύτερα. Τι κάναμε? Θα σου λέγα το ευχαριστήκες, αλλά θα μου λέγες όχι, οπότε δεν σε ρωτάω καν. Πόσο? Γλιστρούσε. Ένα 17,99. Κοίτα, το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικό για τις συνθήκες που έχουμε σήμερα. Οπότε, απλά δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός ο χρόνος σε σχέση με το γιώτα, ας πούμε, που κάναμε, γιατί άλλο οδόστρωμα, βλυστηρό, βροχές, αν του είχε νερά δεν μπορούσαμε να πάμε. ESP είσαι ανοιχτό? Όχι, κλειστό. Δεν κρατιέσαι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, υπήρχαν στιγμές που άκουσα τα λάστιχά σου να τσιρίζουν, όχι πολύ. Αλλά για βρεγμένο θεώρησα ότι τα έχει ζεστάνει ήδη και πιάνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα ίσως και... αν κάναμε ένα-δύο γύρους παραπάνω. Εντάξει, δύο γύρους λίγο, τώρα, αλλά δεν μπορεί να κάνει. Με ξένο αυτοκίνητο δεν μπορούμε, είναι. Όχι. Εντάξει. Και καλό είναι, βέβαια. Εντάξει, λίγο σεβασμό δεν είναι κακό. Και το σέβεσαι και αυτό φάνηκε τουλάχιστον. Εννοείται. Οπότε. Δικό σου. Δικό μου. Λοιπόν, κανονικά τώρα έπρεπε να. Κανονικά έπρεπε να μπει να κάνει κάρτα τώρα. Το ξέρει, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Κάνουμε χρόνο με το αυτοκίνητο, μπαίνει στα κάρτ, αλλά τώρα. Τι να σου πω, βλέπετε. Δεν είμαι διάβαμπος. Αυτό, ναι.
Εντάξει, τώρα και λίγο εδώ, θέμα ασφάλειας είναι και θέμα... για τον εξοπλισμό της πίστας. Εντάξει, και κυρίως για σένα. Με σκλικάκια δεν είναι αυτό. Τώρα στην πρώτη στροφή θα κάνω πυρουέτες. Οπότε αυτό σου χρωστάω. Και με χαρά να έρθεις και στη σχολή, άμα θέλεις, να κάνεις με δίχρονο, να το γουστάρεις παραπάνω. Αλλά για το διαγωνιστικό κομμάτι στην ουσία του καναλιού θα σου χρωστάω. Εντάξει, θα μου το χρωστάς αυτό και κατανοητό. Το θεωρώ δεν θα βάλουμε, και καιρός ήταν περίεργος. Τουλάχιστον μπορούσε και το ευχαριστήσεις λίγο. Ναι, ναι, ναι. Το δίωσα και εγώ λίγο μέσα στην και πίστα. Και ωραίο review. Πιστεύω θα είναι ωραίο. Λοιπόν, okay. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, ρε Άλεξ. Καλή επιτυχία στα επόμενα βιντεάκια σου. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία με τον καιρό εννοώ, γιατί το άλλο είναι δεδομένο, θα το πετύχει. Γιατί χειμωνιάζει. Οπότε ναι, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ, για την πρόσκληση. Και... τα λέμε. Δεν χανόμαστε. Βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το review αν δεν ήμασταν στην πίστα Drive Park στο Νέο Ρήσιο. Ευχαριστούμε θερμά την πίστα για τη φιλοξενία και φυσικά την Nissan Θεοχαράκης για την παραχώρηση του αυτοκινήτου. Αυτά όμως για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε στο τέλος. Μάλλον ευχαριστεί πάρα πολύ που φτάσατε στο τέλος και θα χαρεί να δείτε τα σχόλιά σας για το Juke αλλά και ό,τι άλλο θέλετε ακριβώς από κάτω. Αν φτάσετε σήμερα για πρώτη φορά στο κανάλι του, κάντε subscribe, πατήστε και την καμπάνα εκεί δίπλα, για να παίρνετε ειδοποίησεις κάθε φορά που φορτώνει κάτι καινούριο. Γιατί κάνει πολύ ωραία βίντεο και με καρτ, που πρέπει να τα δείτε ακόμα και αν δεν έχετε καρτ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά όμως, μέχρι την άλλη φορά, από τον Αλέξανδρο Δήμο και τον Nissan Juke της Nissan Νίγιωτα Θεοχαράκης, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά! Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Νίγιωτα Θεοχαράκης ΑΕ, μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρείες στον κλάδο του αυτοκινήτου, αφού πρωτοεμφανίστηκε το 1961. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα δύο καταστήματα τα οποία διαθέτει στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο στη Μοναστηρίου 177 με 179 και το δεύτερο στο 5ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο Καλοχώρι. Εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς επίσης και την κάθετη μονάδα που διαθέτει για το σέρβις του αυτοκινήτου σας.